αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, ευχαριστημένος, ευτυχής θα έλεγα, διότι εδώ στο μοναστήρι μας έχουμε τον σεβαστό και αγαπητό μας καθηγητή της Καταχάλκινη Ιεράς Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Βασίλη Αναγνωστόπουλο, με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Και είμαι συγκινημένος, διότι κάθε φορά που βλέπω ένα από τους καθηγητάς μας στη σχολή μας, ευθυμούμε τις σχέσεις οι οποίες διείπαν εμάς τους φοιτητάς της σχολής τότε με τους καθηγητάς μας, οι οποίες ήσαν σχέσεις περισσότερο οικογενειακές, πνευματικών πατέρων προς πνευματικά τους παιδιά, παρά καθηγητών προς μαθητάς τους. Αυτή άλλωστε είναι μια, όχι διαπίστωση, αλλά ομολογία κοινή όλων των αποφύτων της σχολής, οι οποίοι και γι' αυτό λεγόμεθα ομογάλακτοι αδελφοί. Κύριε καθηγητά, ενθυμούμε όχι μόνο στη σχολή, όχι μόνο στην τάξη, όλα εκείνα τα οποία ενθυμούνται και οι συναπόφοιτοί μου, αλλά ενθυμούμε και στο σπίτι σας κάθε φορά που μας καλούσατε με την τάξη μου, του συνταξιώτας μου, είτε Χριστούγεννα ήταν, είτε Πάσχα, ή σε οποιαδήποτε ευκαιρία, για να μας δείξετε έμπρακτα την αγάπη σας αυτή την πατρική, και εσείς και η κυρία Κατίνα. Και γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που ξαναβρίσκομαι κοντά σας, και μάλιστα όταν εσείς βρίσκεστε εδώ στη Ρόδο, την ιδιαίτερη πατρίδα μας και στο μοναστήρι μας. Το πρωί, με ιδιαίτερη συγκίνηση, σας παρακολουθήσαμε να μας ψάλετε το ωραίο δοξαστικό των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, της Ενικαία, ο χορός των Αγίων Πατέρων, ο χορός, που παρόλο που δεν είστε νέος όπως σας ζούσαμε τότε στη σχολή, εν τούτης το απεδώσατε με την ίδια εγκαρδιότητα, η φωνή σας το ίδιο σταθερή και καθαρή, με την ίδια ευχαρίστηση, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα με συγκίνησε. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε, επειδή και το έτος το οποίο διανύουμε αποτελεί κάποια επέτειο και για το Πατριαρχείο μας και για τη Ρόδο, διότι αν θυμάμαι ότι το 1961 έλαβε στη Ρόδο χώρα η πρώτη Πανορθόδοξος διάσκεψης, έτσι ονομάστηκε τότε, αλλά επίσης μου θυμίζει ειδικά η σημερινή μέρα και κάτι άλλο. Σήμερα που ακούσαμε την Ευαγγελική Περικοπή στην Εκκλησία, τους πορέους, ότι στη σχολή σαν καθηγητής μας της ομιλητικής τότε μας δίδατε τα θέματα των κηρυγμάτων, των ομιλιών, τις οποίες θα έπρεπε να ετοιμάσουμε και επάνω σε αυτές να κριθούμε, να κριθεί η απόδοσή μας στο μάθημα αυτό. Είναι μια ευκαιρία να μας μιλήσετε, κύριε καθηγητά, να σας αποθανατήσουμε, να μας πείτε ό,τι θυμάστε, ό,τι θέλετε να μας πείτε γύρω από αυτά τα δύο γεγονότα, από την πρώτη Πανορθόδοξη της Ρόδου και από την ημέρα της σημερινής στη σχολή, που ως καθηγητής μας δίνατε τα θέματα των ομιλιών, αλλά και ό,τι άλλο νομίζετε. Θα είναι μια πνευματική παρακαταθήκη, θα μπει στο αρχείο του σταθμού μας, και πάντα, αφού ο αγαπητός Νεκτάριος θα βάλει και τα απαραίτητα άλλα πράγματα, το αλάτι και το πιπέρι,
φωτογραφίες και λοιπά, θα τα μοντάρει και θα κάνει μια ωραία κασέτα, την οποία θα έχουμε εκπομπή, να σας θυμόμαστε για πάντα. Θέλετε να αρχίσουμε πρώτα από την σχολή. Σημερινή μέρα? Αρχίσαμε. Σας καλωσορίζουμε και επίσημα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε που πάντα με ιδιαίτερη προθυμία έρχεστε στη Ρόδο και στο μοναστήρι μας. Και στη Ρόδο βεβαίως έχουμε και το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Απόστολο, ο οποίος υπήρξε και εκείνος επίσης μαθητής σας, και έτσι μοιραζόμεθα τη χαρά να σας υποδεχόμεθα και οι δύο στο νησί μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε και καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που ευρίσκομαι στη Ρόδο, και επίσης που τη μέρα αυτή της εορτής των Αγίων Πατέρων εκκλησιάστηκα στον ωραίο ναό σας. Η μνήμη μου πήγε πίσω στις ωραίες εκείνες και αλυσμόνητες μέρες της λειτουργίας της σχολής, και ειδικά την μέρα αυτή που, όπως ήδη αναφέρατε, το πρωί έγινε η λειτουργία και το απόγευμα ο εκάστοτε σχολάρχης, αφού προηγουμένως συνεννοείται με τον καθηγητή της ομιλητικής, εκείνος επέλεγε τα διάφορα θέματα και ρασοφορούντες οι τελειόφοιτοι μέσα στο σολέα, απέναντι στο θρόνο, έπαιρνε ο καθής από τα χέρια του σχολάρχου το χαρτάκι το οποίο περιείχε την Ευαγγελική ή Αποστολική Περικοπή, το θέμα των κηρυγμάτων για την πρώτη Χριστουγέννων Σαρακοστή, οπότε θα λάμβανε χώρα τα διάφορα ομιλία, τα διάφορα κηρύγματα, τα οποία εμείς θεωρούσαμε, να πούμε, ομιλητικά γυμνάσματα, και τα οποία πήγγυλαν καθεκάστην Κυριακή μέχρι τα Χριστούγεννα οι τελειόφοιτοι της σχολής, εις των αίδιων της σχολής, κατά τα Κυριακάς, και εάνισαν πολλοί και κατά τις εορτάσεις οι οποίες μεσολαβούσαν. Πράγματι, το συγκινητική ημέρα σήμερα, και σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε, που με παραχωρήσατε το αναλόγιο για να ψάλω το τροπάριο, το οποίο πράγματι με συνεκίνησε και το χάρηκα ιδιαίτερα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την καθηγητά τιμή να μας ψάλετε. Ήταν ωραία η λειτουργία. Βέβαια, και όπως πάντα, χαρά μου είναι και ευχαρίστησή μου να εκκλησιάζομαι όταν έρχομαι, κυρίως την περίοδο αυτή, για κάποια μικρή διακοπή από την Αθήνα εδώ, για να συναντήσω και εσάς τον αγαπητό και προσφυλή μαθητή, άλλοτε ηγούμενον εδώ της Μονής, να επισκεφθώ βέβαια τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον Θεοδοποιημενάρχη, τον οποίο επίσης με αξίω ο Θεός τα πρώτα χρόνια της καθηγεσίας να τον έχω μαθητή της σχολής, και με τον οποίο οι δεσμοί μας είναι περίπου δεσμοί μισού αιώνα. Μισού αιώνα από το 1951 ως το 2001. Μισός αιώνας ακριβώς. Η Ρόδος με συγκινεί πάντοτε. Την προτιμώ κάτι περισσότερο. Ίσως οι δεσμοί αυτοί με τη Ρόδο να προέρχονται και από τους έκδοδεκανήσιους, και ιδιαίτερως από τη Ρόδο,
μαθητάς μας οι οποίοι ήρθαν και φίτησαν στη Χάλκη. Μετά τα αυτά, με τα διάφορα, διάφορα συνέδρια τα οποία συνήλθαν εδώ, και το πρώτο ήταν στο 1959 που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να φιλοξενήσει στη Ρόδο τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, που ήταν κάτι το ιδιαίτερο, πράγματι και τιμητικόν δια το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, από ό,τι τουλάχιστον κανείς άκουσε μετά τα αυτά από τις κρίσεις και των εκπροσώπων όλων των εκκλησιών εδώ. Και εν συνεχεία από τις πανορθοδόξους διασκέψεις, οι οποίες εγγενιάστηκαν από το 1961 και εντεύθεν και συνεχίστηκαν ως πρώτη πανορθόδοξος το 1961, δεύτερη πανορθόδοξος διάσκεψης το 1963 και τρίτη πανορθόδοξος διάσκεψης το 1964. Φέτος πράγματι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι στη Ρόδο, γιατί συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη σύγκληση της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως, την οποία είχε οργανώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη είχε συνέλθει από τις 24 Σεπτεμβρίου του 1961 έως την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Σε αυτήν είχε την ευλογία του Θεού και την αγάπη της Εκκλησίας να συμπεριληφθώ ως βοηθός Γενικός Γραμματεύς. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, πρόεδρος τότε ήταν ο Φιλίππων και Νεαπόλεως. Ακριβώς θα έλθω σε αυτό. Μετέπειτα αρχιεπίσκοπος. Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή ήμουν παρόν, γι' αυτό ενθυμούμε τώρα πολύ ζωντανά, γι' αυτό είπα το ευλογία Θεού και η προτίμηση της Εκκλησίας να με επιλέξει ώστε να βοηθήσω τον συνάδελφόν μου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη νυν Εφέσου και τότε Μύρων, κύριο Χρυσόστομο. Τότε ήταν νομίζω διάκονος. Ήταν όχι, στο 1961 ήταν ο χρόνος που προήχθη Μητροπολίτη Μύρων και ήταν ο Γενικός Γραμματεύς της πρώτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Πράγματι η διάσκεψη σε αυτή, μετά από πολλές προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου να οργανώσει μία πανορθόδοξον διάσκεψη, η οποία έχει την ιστορία της, ξεκίνησε από το 1923 με τον Πατριάρχη τότε Μελέτιο, ο οποίος συγκάλεσε ένα συνέδριο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για το ημερολογιακό τότε ζήτημα. Ήταν και το θέμα ακόμη του Ελληνοτουρκικού πολέμου στη Μικρά Ασία κλπ. Και είχε κατά νου και έλεγε στον ενθρονιστήριό του ότι πρέπει να γίνει μία σύνοδος πανορθόδοξη, διότι έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Μετά ο διάδοχός του, ο Πατριάρχης Βασίλειος, επανήλθε και αυτό στο θέμα. Μετά από εκείνον ο Πατριάρχης Φώτιος έγινε ένα συνέδριο στο Άγιον Όρος τότε, προκαταρτικών και αυτό δια μίαν πανορθόδοξων σύνοδων, και μεταξύ του 1930-1940 έγιναν προσπάθειες, αλλά οι καιροί δεν ήσαν καλοί και η Εκκλησία δεν ήσαν έτοιμη. Η Εκκλησία της Ρωσίας, λόγω της ανατροπής του καθεστώτος τότε, ήσαν κάτω από τον κομμουνισμό, και συνεπώς το θέμα αυτό ανεβλήθη και ήρθε ο πόλεμος, μεσολάβησε ο πόλεμος. Μετά τον πόλεμο οι προσπάθειες του Πατριαρχείου συνεχίστηκαν επί Πατριάρχου Μαξίμου
ελέγχθη στον εθρονιστήριο ότι πρέπει να γίνει μια πανορθόδοξη, τα προβλήματα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν οπωσδήποτε προχωρήσει, αλλά και η Πατριαρχία εκείνη, η Πατριαρχία του Μοηδήμου Πατριάρχου Μαξίμου ήταν, ναι, ήταν μικρά, οπότε στο 1949 ή στο 48 εξελέγει στο τέλος Πατριάρχης ο Αρθυναγόρας, ο εξαμερικής Αρχιεπίσκοπος, και με την έναρξη της Πατριαρχίας του μέσα στη δεκαετία του 1950-1960, το 1952 έστειλε γράμματα πατριαρχικά και ζητούσε τις απόψεις των άλλων ορθόδοξων εκκλησιών αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η σύνοδος αυτή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήσαν τόσο καλά και είπαν όχι στο 52, αλλά να περιμένουμε άλλο χρονικό διάστημα. Οπότε ήταν και οι καιρικές συνθήκες δύσκολοι, διότι μεσολάβησαν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης το 1955 και ήμεθα και εμείς σε κάποια δύσκολη θέση. Αλλά στο 1960 το Οικουμενικό Πατριαρχείο απεφάσισε να στείλει εγκύκλια γράμματα προς τα σάδας της αδελφάς εκκλησίας και να ζητήσει τη σύγκριση της πανορθόδοξου αυτής διασκέψεως. Και το 1961 εστάλησαν κατά τον Ιούνιο τα εξαγγελτήρια γράμματα προς τα σάδας εκκλησίας με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως πρώτο θρόνο εκκλησίας, και μετά από συνεννόηση με τα αδελφάς εκκλησίες απεφασίστη η σύγκληση της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως εδώ εις την Ρόδον, στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και έγιναν όλες οι σχετικές προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της διασκέψεως αυτής. Παρέλειψα μόνο να σας πω ότι η δεκαετία του 50, δηλαδή μεταξύ 50 και 60, έπρεπε να γίνουν προσπάθειες από μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την περίοδο αυτή για να εξομαλυνθούν σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και ορισμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τα άλλα Πατριαρχία ήσαν σύμφωνα, εννοώ τις Εκκλησίες, κυρίως την Ρωσική Εκκλησία, την Βουλγαρική Εκκλησία και άλλες, διότι υπήρξαν δυσχέρειε λόγω της μεταπολεμικής επεμβάσεως της Ρωσικής Εκκλησίας και της καταλήψεως, ας την πω έτσι, των εκκλησιών εκεί, των αυτοκεφάλων Πολωνίας, Εστονίας, Τσεχοσλοβακίας κλπ. Από μέρος της Ρωσικής Εκκλησίας με μια αντικανονική πράξη λόγω Σοβιετικής Ενώσεως, πράγμα για το οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε διαμαρτυρηθεί για την αντικανονική αυτή πράξη. Έπρεπε λοιπόν να εξομαλυνθούν σχέσεις και εξομαλύνθησαν κατά κάποιον τρόπο πράγματι, και κατά αυτόν τον τρόπο εκεί βέβαια έπαιξε ρόλο η διπλωματία του Πατριάρχου Αθηναγόρου, και κατά κάποιον τρόπο συνεπώνησαν εν τέλει να έρθουν εις την πανορθόδοξη αυτήν διάσκεψη μετά από τις σχετικές, μπορώ να πω, μετά από τις αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί συνοδικώς εμφαναρίου για την αξιωμάτιση των σχέσεων αυτών με την Ρωσική Εκκλησία, όπως και με τα σάλες είτε αυτοκεφάλους είτε αυτονόμους, όπως ήταν η Πολωνία και η αυτόνομη άλλη εκκλησία, Τσεχοσλοβακία, Εστονία κλπ. Και ήρθαμε στην πρώτη εδώ πανορθόδοξη διάσκεψη, στην οποία μετέσχουν όλες κατά τόπους Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ τα Πατριαρχία, τα Αρχαία Πατριαρχία, και ξεκινούμε βέβαια από την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα, προχωρούμε στο Ρωσικό Πατριαρχείο και κατερχόμεθα
στις εκκλησίες, στα άλλα πατριαρχία, Σερβία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, και πάμε στις αυτοκεφάλους εκκλησίες και στις αυτονόμους εκκλησίες. Η εκκλησία της Φιλανδίας δεν είχε έρθει διότι δεν είχε προετοιμαστεί καταλήλως και το αργά ότι ειδοποιήθηκαν και δεν μπόρεσαν. Πάντως ολόκληρος ορθόδοξος, ολόκληρη η Ορθοδοξία ή το παρούσα στην πρώτη αυτήν πανορθόδοξον διάσκεψη. Και είναι ιστορικής σημασίας το γεγονός της συγκλήσεως της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως, διότι πρώτη φορά μετά από αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία συνήρχεται εις διάσκεψη δια την αντιμετώπιση, όχι δια την αντιμετώπιση, αλλά με θέμα το οποίο ελισμόν σας αναφέρω, είναι την προετοιμασία του καταλόγου των θεμάτων τα οποία απασχολούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και τα οποία είχαν συζητηθεί για να προετοιμαστούν στην Αναγία Όρη, στο Αναγία Όρη Συνέτριον, την Προσύνοδο όπως θα λέγαν τότε, στο Αγία Όρη Συνόδριο το 1930, και το θέμα της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως ή το η προετοιμασία του καταλόγου αυτού των θεμάτων, μόνο προετοιμασία, χωρίς να υπάρξει εις την ουσία καμία συζήτηση, αλλά ο κατάλογος, όπως είτε ο διότι είτε εκτενής, και είχε προετοιμαστεί από το Άγιον Όρος μετά, στη δεκαετία μεταξύ 50 και 60, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε δώσει τον κατάλογο προς εξέταση και προς συμπλήρωση εις των καθηγητικών σύλλογων της Θεολογικής Σχολής, ο οποίος μετά από επεξεργασία και προετοιμασία τον υπέβαλε εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ετροπίσεις που επήλθαν και εκεί από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, μετά τα αυτά, δια των τροποποιήσεων αυτών, απετέλεσε το τελικό κείμενο το οποίο εστάλει σε όλες τις εκκλησίες και ζητήθη και εκκλησία ορθόδοξη να προσθέσουν τα ειδικά των θέματα, και ότι ο τρόπος εις την πρώτη Ρόδο πανορθόδοξων διάσκεψη ήρθαν οι εκκλησίες προετοιμασμένε να συζητήσουν ποια θέματα θα μπουν εις τον κατάλογο, ποια δεν θα μπουν με τις τροποποιήσεις, και να εγκριθεί ο τελικός κατάλογος των θεμάτων της. Των θεμάτων της... Για την μέλουσα... Της μελούσης μεγάλης συνόδου. Της μελούσης προσυνόδου, διότι δεν μπορούσε με τα θέματα. Υπόψη ήταν τότε να γίνει αυτή η πρώτη πανορθόδοξος διάσκεψης και εκεί να αποφασιστεί ο κατάλογος, και βέβαια η ονομασία η οποία θα δείτε σε μια... όταν ετοιμάζεται πλήρως ο κατάλογος για συζητήσεις κλπ, θα δείτε το αργότερο. Το γνώστο να γίνει για προετοιμασία εις μία προσύνοδον. Αργότερα βέβαια τα πράγματα άλλαξαν. Στην δεύτερη και τρίτη πανορθόδοξη διάσκεψη, διότι ακολούθησε την πρώτη και δεύτερη. Και την δεύτερη και τρίτη εδώ στην Ρόδο, όπως σας είπα, 61, 63 και 64. Τι άλλαξαν, κύριε καθηγητά, στην πορεία μετά? Η πορεία ή το άλλαξαν, δηλαδή πρώτα η πρώτη αυτή συγκέντρωση εδώ όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι αν ο σκοπός της ήταν η έγκριση του καταλόγου, η προετοιμασία και η έγκριση του καταλόγου, αυτός ήταν ο σκοπός, τα αποτελέσματα απέδειξαν κάτι περισσότερο από τον κυρίω αυτό σκοπό. Δηλαδή απέδειξαν την ενότητα που υπήρχε μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και την διάθεση προς συνεργασία. Την διάθεση προς συνεργασία, και συνετέλεσαν εις την ενότητα, εις την από κοινού πλέον εκκίνηση πανορθοδόξως αντιμετωπίσεως, όχι μόνο των εσωτερικών ζητημάτων, να πούμε, των ενδοορθοδόξων, των εσωορθοδόξων ζητημάτων, όσο και αντιμετωπίσεως των εξωτερικών, των σχέσεών μας με τις άλλες εκκλησίες. Ξέρω εγώ, την Ρωμαιοκαθολική, την Αγγλικανική, τα Προτεσταντικά και ούτω καθεξής. Στη Δε Ρόδο, εκτός των
Ορθοδόξων Εκκλησιών παρέστησαν προσκληθήσε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ανατολική Εκκλησία. Βεβαίως μετά εκκλήθησαν ως Ανατολική Εκκλησία, βέβαια ως Εκκλησία η οποία είναι στενά συνδεμένη, διότι γνωρίζουμε τη διαφορά με τα σαρωτά. Ως παρατηρείται, όχι ως... Όχι, ναι, δεν μετέσχουν πλήρως, αλλά όταν συνεζητούνται ως τα θέματα του καταλόγου που αφορούσαν τα σχέσεις με τα Ανατολικά Εκκλησία, σε πρόσωπή των παρενέβησαν. Επίσης εκκλήθησαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, εκπροσώπους, εκκλήθη η Αγγλικανική Εκκλησία και εκκλήθησαν άλλοι εκκλησίως εκπροσώπους έχουν, διότι ήσαν μεν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών όλη η Προτεσταντική Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως υπήρχε η Αγγλικανική Εκκλησία με τις οποίες βρισκόμαστε σε διάλογο και επιπλέον παρατηρητέ από άλλες εκκλησίες και ιδιαίτερως από διάφορα περιοδικά και ούτω καθεξής. Να. Θυμάμαι, κύριε καθηγητά, τότε ήμουν φοιτητής στη σχολή και μάλιστα είχα την τιμή να προσκληθώ στη γραμματεία μαζί με τον Γιώργο Μαυρουδάκη, νομίζω θα ήταν και ο Νίνη Ταλίας, ο τότε Τσαμπίκος. Μάλιστα, ο Γενάδιος. Ο Γενάδιος, μάλιστα. Και θυμούμε τη μεγάλη υποδοχή, τη λαμπρά θα έλεγα υποδοχή, που επεφύλαξε ο δήμαρχος τότε της Ρόδο, Μιχαήλ Πετρίδης. Μάλιστα, μάλιστα. Ο οποίος είχε φωταγωγήσει την πόλη, είχε στολίσει τα κτίρια. Τα πάντα. Ήταν πράγματι μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ πανηγυρική. Για το νησί έγινε σεισμός. Ναι, ήταν κάτι πάνω από τις προσδοκίες και τις... Δεν είχε συνηθίσει. Δεν είχε συνηθίσει ο κόσμος. Ήταν κάτι το οποίο πράγματι προκάλεσε. Προξενούσε εντύπωση σε όλους οι οποίοι ήταν. Λησμόνησα βέβαια να σας πω ότι οι αντιπροσωπείες, δηλαδή να έρθουμε στο θέμα το οποίο εν αρχή είχατε θίξει, ότι προείδρευε ο τότε Μητροπολίτης Φιλίππων και Νεαπόλεως. Πράγματι η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οποία είχε ρίσει η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, απείρτιζε ο πρόεδρος, ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης Φιλίππων και Νεαπόλεως, Χρυσόστομος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και προηγουμένως πριν να γίνει Φιλίππων τι ήταν, στη Μικρά Ασία, δεν στη Μικρά Ασία έκαμε ένα διάστημα κοντά στο Σμύρνης, είχε εκλεγεί ως επέσουν, ναι, νομίζω. Βοηθός του Σμύρνης. Ναι, κάπου είχε εκλεγεί τότε, ναι. Ήταν σπουδαία προσωπικός κύριο. Ναι, ακριβώς εξελέγει, είχε οριστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πρόεδρος της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας, και ως πρόεδρος της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας θα ήταν και ο πρόεδρος της πρώτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως. Ναι. Μαζί του είχαν οριστεί οι τότε Μητροπολίτε Σάρδεων Μάξιμος, Ύμβρου Κεντενέδου Μελίτων και ο Μύρων Χρυσόστομος. Ήσαν δε οι έμιστοι καθηγητέ και συναδελφοί μου, καθηγητέ μου στο παρελθόν και μετέπειτα συναδελφοί μου, Γεώργιος Αναστασιάδης, ο Μέγας Οικονόμος, και ο Εμμανουήλ Φωτιάδης, και γενικός γραμματεύς ήταν ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος τότε και νυν Γέρον Μητροπολίτης Εφέσου. Σε αυτόν κοντά είμαι και εγώ βοηθός γενικός γραμματεύς, εκλήθην, βρισκόμουν στην Αγγλία και εκλήθη σε ένα συνέδριο πατρολογικό και εκλήθην από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να έλθω για να μετάσχω και να βοηθήσω εις τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μύρων Χρυσόστομο, ο οποίος οφείλω να το πω εδώ, ήταν η ψυχή του συνεδρίου. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και κατά την προετοιμασία του συνεδρίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
με τα πολλά προσόντα τα οποία τον διακρίνουν, με την εμπειρία και την τρομερή εργατικότητα που τον διακρίνει, πράγματι στην προετοιμασία, διότι την έζησα, διότι προτού γίνει το συνέδριο αυτό, επί ένα έτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε συστήσει μία ευρυτέραν επιτροπή προετοιμασίας της πρώτης Πανορθοδόξου, όπου υπήρχαν μέλη της Αγίας Κυρίας Συνόδου, μέλη της Επιτροπής επί των Διορθοδόξων, και σε αυτήν την ευρυτέραν επιτροπή και η ταπεινότης μου είχε εκλεγεί από το Πατριαρχείο, και εκεί εγνώρισα και βοηθούσα στην προετοιμασία των Μητροπολίτη Μύρων, και ίσως και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους και το Πατριαρχείο με επέλεξε και εκείνος με ζήτησε για να είμαι βοηθός του γραμματέας. Και πράγματι είμαι τα ιδίω σήμερα που μας αξίωσε ο Θεός, όπως έβλεπα σκεπτόμενος τα 40 χρόνια που πέρασαν, και ζώντας νωρά τώρα την επέτειο αυτή, τον φετινό Σεπτέμβριο, είμαι τα ιδίω επιζώντες από την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού τότε Πατριαρχείου. Να το στείλουμε ένα μήνυμα την Τρίτη που θα είμαστε και με το Σεβασμιότατο Άγιο Ρόδο. Ναι. Θα το χαρεί. Μάλιστα, μάλιστα. Και όλη η αντιπροσωπεία ήσαν κυρίως τα Πατριαρχεία, όπως με τρεις αρχιερείς, δύο καθηγητάς, και υπήρχαν και σύμβουλοι, και ο λιγότεροι ίσως με δύο αρχιερείς ή έναν αρχιερέα και δύο καθηγητάς ήσαν αυτόνομη εκκλησία. Μάλιστα. Από την εκκλησία της Ρωσίας τότε θυμάμαι ήταν από την εκκλησία της Ρωσίας, τώρα που με ρωτάτε, κοιτάζοντας τον κατάλογο ακριβώς προχθές, επειδή τις μέρες αυτές καταγίνομαι έτσι νοερά, ευρίσκεται τότε ως πρόεδρος ο Νικόδημος. Ναι. Μάλιστα. Αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Κοιτάξτε, όλοι αυτό θεωρούσαμε. Οι εντυπώσεις μας ήταν, για πρώτη φορά έβγαινε από τη Ρωσία, ήταν νεότατος, ναι, και πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή ποια θα είναι η ρωσική αντιπροσωπεία και ποιος είναι η πρώτη φορά που συναντώμεθα. Αλλά ήταν βέβαια, ανεδείχθη αργότερα μια προσωπικότητα στα πράγματα της Ρωσικής Εκκλησίας μέχρι του θανάτου του, διότι συνέχισε να είναι και στη δεύτερη και στην τρίτη Πανορθόδοξη και κατόπιν αυτή που επικολούθησε στο 68 και έγινε στο Σαμπεζί, ο Νικόδημος. Φαίνεται, κύριε καθηγητά, ότι με τον τρόπο του, με τις διπλωματικές σχέσεις που είχε με την κομμουνιστική κυβέρνηση, ναι, της πατρίδας του, ναι, μπορούσε να βρίσκει τρόπους να βοηθεί την Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτή ήταν η άποψή μας μετά από την πρώτη Πανορθόδοξη. Και η άποψη αυτή, η οποία νομίζω ότι αργότερα και στην δεύτερη και στην τρίτη Πανορθόδοξη επεκράτησε, ότι αυτό είναι. Διότι και εκεί είδαμε, εγωνίζεται ο άνθρωπος, πρώτη φορά βγήκε, ήρθε σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό, ναι, ήρθε ορθόδοξο περιβάλλον, έβλεπε την ευσέβεια των ανθρώπων, έβλεπε εδώ στη Ρόδο τη συγκίνηση των πιστών, την ελευθερία της εκδηλώσεις απέναντι των εκπροσώπων των διαφόρων εκκλησιών, που αυτός ήταν κάτω σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς, και παρόλο ότι ήταν δύσκολος στις πρώτες συζητήσεις, δηλαδή δύσκολος, όχι ότι έφερε εμπόδια στην έγκριση, διότι πρόκειται περί του καταλόγου ακριβώς, αλλά ήθελε να συμπεριλάβει στο τελικό ανακοινωθέν, στο μήνυμα της Πανορθοδόξου, και μερικά πράγματα που συνήθως σε αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας, περί ειρήνης, περί δικαιοσύνης, περί αγάπης, ότι πρέπει να υπάρχει μεταξύ των λαών κλπ. Διότι έπρεπε να φανεί και στην, ναι, κυβέρνηση. Ναι. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε διερμηνείς μαζί του, και κανείς δεν γνώριζε στην πρώτη Πανορθόδοξο ποιοι είναι οι διερμηνείς ή δεν είναι. Το μόνο που θυμούμε τότε από την περίοδο αυτή είναι ότι ξέρετε ότι οι ερχόμενοι από την Αθήνα
από την Πειραιά μπήκαμε σε ένα το πλοίο που λεγόταν τότε Μαριλένα. Ήταν ένα μικρό πλοίο και έπρεπε να πάμε πρώτα στην Πάτμα. Όχι, πρώτα στην Τίνο. Α, στην Τίνο. Και θα φτάναμε στην Τίνο τα μεσάνυχτα για κάποιο προσκύνημα και μετά θα συνεχίζαμε για την Πάτμο για την άλλη μέρα. Γύρω στις 22 του μηνός αυτό, ναι. 21 του μηνός, πέμπτη βράδυ. Και φτάσαμε στην στην Τίνο αφού περάσαμε το Καβαντόρο και είχε αρκετή τρικυμία και πήγαμε πάνω, έγινε μεγάλη υποδοχή και έτσι ήταν η ώρα 11 τη νύχτα στην Τίνο, τόσο να πάμε πάνω, έγινε μια ωραία δοξολογία, υποδοχή, χαρήκαμε όλοι, προσκυνήσαμε τη Μεγαλόχαρη. Επιστρέφοντας πήγαμε, μπήκαμε στο πλοίο και φεύγοντας είχαμε μία τρομερή, μπορώ να πω, τρικυμία που εκ των υστέρων πληροφορήθημε ότι είχε δοθεί εντολή στα πλοία να μην εκκινούν από τα λιμάνια. Αλλά μπήκαμε μέσα, όταν ξεκινήσαμε εκκινδυνεύσαμε τρομερά. Δηλαδή ήμεθα άϊπνη. Αναποδογίζαν τα πάντα. Εμείς δε, επειδή με τον σεβασμιότατο Άγιο Μύρο τότε, τον Είναι Φέσου, ήμεθα πίσω από του καπετάνιου, τότε πλοία 40 έτη πριν, ένα δωμάτιο που είχε, άκουσαμε μια φορά τον καπετάνιο να λέγει «Όχι Παναγία μου Τρίτο», λένε ότι τα κύματα που έρχεται, ναι. «Όχι Τρίτη, όχι Τρίτη», κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, φτάσαμε το πρωί, ξεκίνησα από τον Νικόδημο, ο οποίος έμπαινε πρώτη φορά, λέει, σε πλοίο, μας είπε, ναι. Αλλά πήγε στο κήτος του πλοίου και κοιμήθηκε και δεν ένιωσε τίποτα. Και το ρωτήσαμε, ο δε Καβάλας, ο πρόεδρος, όταν πια πλησιάσαμε στην Πάτμο και βγαίναμε, λέει σε κάποιον εκεί, μόλις ο καπετάνιος ήταν, τον λέει, είχαμε τρομερή τρικυμία. Παπούλη μου, λέει, φτάσαμε παρολίγο στα 10 βοφόρ, λέει, με πολύ κινδυνό ήταν, δηλαδή, σωθήκαμε. Και ήταν μικρό το πλοίο. Μικρό το πλοίο. Και φτάσαμε, βγήκαμε στην Πάτμο το πρωί πλέον, ευχαριστημένοι μετά από το τρικυμιώδες ταξίδι, ανεβήκαμε πάνω στη λειτουργία, μετά μείναμε εκεί, πήγαμε, προσκυνήσαμε όλοι μαζί στην Αποκάλυψη και εκκινήσαμε το απόγευμα για να φτάσουμε στη Ρόδο το Σάββατο το πρωί. Με το ίδιο πλοίο. Ναι, με το ίδιο πλοίο, για να γίνει μεγάλη αυτή η υποδοχή η οποία έγινε και ακολούθησαν όλα τα άλλα με την έναρξη, με την μεγάλη την ωραία προσφώνηση που έκανε ο αείμνηστος αυτός δήμαρχος. Πράγματι μας εντυπωσίασε με την ωραία προσφώνηση ο Μιχαήλ, όπως τον είπατε, Πετρίδης μάλιστα. Και μετά που το βράδυ έγινε ο Εσπερινός, την άλλη μέρα μεγάλη λειτουργία όλων ιερουργούντων, με πρώτον των νεαπόλους, των αρχηγών των Ορθοδόξων των προσωπιών, οι οποίοι θυμούμε ακόμη, έκανε εντύπωση τότε που μνημόνευσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά τον Πατριάρχη των, στα δε δίπτυχα, θυμούμε, δέχτηκαν το μνημόσυνο κατά τον τρόπο γίνεται στο Πατριαρχείο. Το μεγάλο γεγονός αυτής της πανορθοδόξου διασκέψεως που έγινε με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν κατά κάποιο τρόπο και η αναγνώριση της θέσεως του Πατριαρχείου. Ως πρωτό διότι έγινε, υπήρχε ένας κανονισμός, ο οποίος είχε προετοιμαστεί στο φανάρι και ετέθη προς έγκριση πώς θα λειτουργήσει η πρώτη Πανορθόδοξος. Ένα πρωτόκολλο θα λέγαμε. Ένας κανονισμός λειτουργίας. Άρθρο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και προέβλεπε τα πάντα. Και υπήρχε βέβαια μέσα στα άρθρα αυτά και είναι κεφάλαιο το οποίο αφορούσε ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος και ελέγχθη ότι ο πρόεδρος της Πανορθοδόξου Διασκέψεως είναι ο πρόεδρος
της πατριαρχικής αντιπροσωπείας. Γενικός γραμματεύς θα είναι ένα από τα μέλη της πατριαρχικής αντιπροσωπείας. Και απουσιάζοντος του Προέδρου, ο δεύτερος μετά τον Πρόεδρο της πατριαρχικής αντιπροσωπείας θα προεδρεύει αυτός. Λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων που συζητήθησαν του κανονισμού, και έπρεπε να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός, μετά από συζητήσει με τον τρόπο τον οποίο εξετέθηκαν τα πράγματα, όλη η Εκκλησία, με ορισμένες βέβαια παρατηρήσεις που έγιναν κλπ, απεδέχθησαν τελικά τον κανονισμό στο σύνολό του και έκτοτε επεκράτησε αυτή η αρχή, δηλαδή της αναγνωρίσεως, τη θέσεως του Πατριαρχείου ως πρωτοθρόνου Εκκλησίας, η οποία εν συνεννοήσει με τα άλλες αδελφάς Εκκλησίες και τα μεγάλα προβλήματα της Ορθοδοξίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, συνεννοείται με τα άλλες αδελφάς Εκκλησίας και προβαίνει κατόπι, ουδέποτε μόνη της χωρίς να ερωτήσει. Αλλά ως πρωτόρθρονος Εκκλησία και... ναι, παίρνει την πρωτοβουλία ως πρωτόρθρονος Εκκλησία και μαζί με τα άλλους Ορθοδοξούς. Και έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ηνωμένη Ορθοδοξία βγαίνει από τη ιστορική αυτήν πρώτη πανορθόδοξον διάσκεψη που αποτελεί για μένα προσωπικά που το έζησα και τώρα βλέπω τι μεσολάβησαν και τι έγιναν τα 40 αυτά χρόνια. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός στην ιστορία της Ορθοδοξίας του 20ου αιώνα. Μήπως, κύριε καθηγητά, συνετέλεσε στην εύκολη και αρμονική διεξαγωγή της διασκέψεως εκείνης, της συνδιασκέψεως, και ο επιλεχθής τόπος, η Ρόδος, με τις ομορφιές της, με το ωραίο της κλίμα, με τη θερμότητα των εκδηλώσεων των κατοίκων της, όλα αυτά δεν επέδρασαν, ιδίως στους βορείους. Πολλά πράγματα, ναι. Πολλά πράγματα. Σας είπα όταν συζητούσα για την εκκλησία, για τον... Η άνετη διαμονή τους εδώ. Τα τότε ξενοδοχεία, το πρώτο ξενοδοχείο, ήταν όλο, είχε κτιστεί καινούριο, νομίζω νέο. Ήταν ο Ιβίσκος. Στον Ιβίσκο μέναμε όλοι. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, εκεί γίνονται τα πάντα. Η πατριαρχική αντιπροσωπεία συνήρχε το τακτικά υπό τον πρόεδρο, ο οποίος βέβαια επειδή του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά η σύνεδρη, να πούμε, τα άλλα μέλη της πατριαρχικής αντιπροσωπείας, ο Γενικός Γραμματεύς, ο Μητροπολίτης Σάρδων τότε, ο Μητροπολίτης Συμβρου και Τενέδου, τα ικανά αυτά στελέχη ο Μητροπολίτης Μύρων και είναι Εφέσου, τα ικανά αυτά στελέχη, πάντοτε γνωρίζοντας όλες τις προετοιμασίες και τα θέματα, προετοίμαζαν και τον πρόεδρο, ναι, τον ενημέρωναν τακτικά και όλη η μέρα του συνεδρίου εκείλησαν ομαλά και το αποτέλεσμα ότι ήταν, όπως αποδεικνύεται και από το μήνυμα, ότι βγήκε μια ενωμένη Ορθοδοξία η οποία από το 1960 ξεκίνησε ενωμένα για να προχωρήσει να είσαι σχέσεις μεταξύ των Ορθόδοξων των Εκκλησιών, αλλά και τα σχέσεις με τα άλλα Εκκλησία. Και παραμένει, κύριε καθηγητά, ενωμένη μέχρι τώρα. Μόνο τώρα τελευταία, ναι, είχαμε κάποια δυσκολία ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρωσίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι. Είναι κάτι της Εκκλησίας της Εσθονίας. Μάλιστα. Πώς ήταν αυτό. Σας είπα κάπως στην αρχή στην ομιλία μου ότι στη δεκαετία μεταξύ 50 και 60 προσπάθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που πάντοτε προσπαθούσε και δεν έπαψε ανά τους αιώνες να προσπαθεί και ως σήμερα, να είναι το κέντρο που με αγάπη προς τα άλλες εκκλησίες έδωσε και τα αυτοκέφαλα σε εκκλησίες, ως μητέρα εκκλησία, η προκαθημένη της αγάπης. Η προκαθημένη της αγάπης. Έλεγε ο Άγιος. Ναι, η προκαθημένη της αγάπης. Έλεγε το γιατί όπως, παλιά Ρώμη. Όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, για την παλιά Ρώμη. Η προκαθημένη, αλλά της αγάπης. Μάλιστα. Είμαστε όλοι. Και ερχόμεθα με τη σειρά όταν πάρουμε ως Πατριαρχία. Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι το Πατριαρχείο
προσεπάθησε στην δεκαετία αυτή τις αντικανονικές πράξεις τις οποίες είχε διαπράξει μεταξύ 45 και 50 η Ρωσική Εκκλησία, να επέμβει και να πάψει τους αρχηγούς των αυτοκεφάλων εκκλησιών, δηλαδή, ή των αυτονόμων, δηλαδή, ίσως κατόπιν της Πολωνίας, ίσως κατόπιν ακριβώς, γνωστών, αυτό ακριβώς. Εκεί επέριπτε και η Εκκλησία, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γνώριζε, ο Πατριάρχης Αθηναγόρος Πλάχιστον το ετώνιζε διαρκώς, ότι υποπιέσεις ευρίσκονται για κάμπ. Προσπάθησε λοιπόν να εξομαρύνει τα πράγματα, παρόλο που ζούσαν ακόμη οι εκθρονιστέντες, είτε ο Πολωνίας, είτε ο Τσεχοσλοβακίας, είτε ο Εστονίας κλπ. Κλπ. Και ήρθε το διαγραμμάτων με την Ρωσική Εκκλησία να θελήσει την αποκατάσταση των πραγμάτων. Το ίδιο πράγμα και με τη Βουλγαρική Εκκλησία, διότι και η Βουλγαρική Εκκλησία, χωρίς να ερωτήσει το Πατριαρχείο, το οποίο στο 1945 ήρε το σχίσμα μεταξύ της Βουλγαρικής Εκκλησίας του 1872, διότι οικέτευαν τότε στο τέλος του πολέμου οι Βούλγαροι και τους είπε ότι θα γίνεται αυτοκέφαλος Εκκλησία, όχι όμως Πατριαρχείο. Το απεδέχτησαν. Αλλά και αυτοί ίσως πιεζόμενοι στο 80, στο 70, με φαίνεται μετά ως το 60, ναι. Πιεζόμενοι και αυτοί στη δεκαετία του 50 ανεκήρυξαν μόνοι τους, χωρίς την έγκριση του Πατριαρχείου, Πατριαρχείο την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Και αυτά ήσαν πράγματα τα οποία έπρεπε να λυθούν και βρισκόμεθα πάλι εκ νέου σε διάσταση με την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Κατόρθωσε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας με επαφάς τα οποία είχε, με αλληλογραφία την οποία είχε, τις δυσκολίες αυτές να τις εξομαλύνει βέβαια, και θεωρείται από πολλούς ότι υποχωρούσε σε μερικά πράγματα, αλλά εκείνος είχε πάντοτε το νου του στον τρόπο που θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την Πανορθόδοξο Σύνοδο, και έλεγε την Πανορθόδοξο Διάσκεψη. Αν τυχόν δεν έλθει μία των εκκλησιών, δεν μπορεί να γίνει. Και θυμούμε έτσι στην Εκκλησία της Βουλγαρίας εκείνο το οποίο έπραξε το εξής. Γαντζώθηκε, ας πω, επιτρέψτε μου τον όρο, από ένα γράμμα που εστάλει από τον Βουλγαρίας επί το Πάσχα. Τώρα, ο ίδιος το εξεμέευσε ή όχι, στο οποίο μέσα μιλούσε ο Βούλγαρος ο Πατριάρχης με αγάπη κλπ. Κλπ. Και σε εκείνο του πήρε αφορμή για να απαντήσει. Εν τω μεταξύ είχαν γίνει και επαφέ με τη Ρωσική Εκκλησία, συνετέλεσε δε πάρα πολύ η πρόσκληση να έρθει στο Πατριαρχείο στο 1960, όταν είχε γίνει η επανάσταση στην Τουρκία τότε και ανατροπή του καθεστώτος, μετά συνετέλεσε να έρθει ο Πατριάρχης της Μόσχας Αλέξιος. Αυτό ο Αλέξιος ο πρώτος, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός. Πράγματι εκείνη την μέρα έλαμψε το Πατριαρχείο. Εκείνη η πατριαρχική λειτουργία των δύο πατριαρχών, διότι ο Αλέξιος πράγματι ήταν ο μεγάλος πατριάρχης για την Ρωσία, διότι λόγω της συμμετοχής του στον πόλεμο επί Στάλιν, εξετιμήθηκε από αυτόν τον Στάλιν. Και γι' αυτό και τον έκαμε πατριάρχη και επισημοποίησε, αλλά κρατούσε πάντοτε την μπαλάνση, το ισοζύγιο, κοίταζε να είναι, και λόγω της προσωπικής δεν μπορούσε να τον πειράξει. Λοιπόν, η συνομιλία, η κατηδία του Πατριάρχου με τον Αλέξιο και το θέμα της Πανορθοδόξου, όταν ο Αλέξιος επέστρεψε στην Ρωσία, τα γράμματα μεταξύ των Πατριαρχών δια τη σύγκληση της Συνόδου ήσαν θετικά. Και έτσι λοιπόν η προετοιμασία ήταν, επανέρχομαι, έκαμε αυτό το ιστορικό για να σας πω πώς γεννήθηκε εκ νέου το θέμα αυτό. Το θέμα της Εστονίας γεννήθηκε όταν με την απαλλαγή από το 1991 του καθεστώτος, να πούμε, με την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος σε αυτές τις χώρες, έφυγαν τα ρωσικά στρατεύματα, ανεκηρύχθησαν ανεξάρτητοι, και οι Εστονοί, όπως και οι Τσεκοσλαβάκοι και οι άλλοι,
θέλησαν οι κυβερνήσεις των κάθε τι το ξένων που υπήρχε να το απορρίψουν και να ζητήσουν να έχουν την εστονική προκαθαρός εστονούς αυτόνομη εκκλησία. Όπως και πριν. Λοιπόν, απετάθησαν οι Εστονοί στο Πατριαρχείο με την έγκριση της κυβερνήσεως της Εστονικής και ζητούσαν να επανέλθουν στο παλαιό καθεστώς το οποίο είχε ανατραπεί. Λοιπόν, το Πατριαρχείο δεν μπορούσε να μην δεχθεί αυτό το πράγμα. Επειδή όμως οι Ρώσοι έφεραν μετοίκους από την Ρωσία και στην Εστονία, υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός χιλιάδων οι οποίοι θεώρησαν καλό ότι είμαστε υπό την Εστονική Εκκλησία, Ρώσοι βέβαια, να παραμείνουμε έτσι. Αλλά οι άλλοι, έστω και ολίγοι, 10-15 χιλιάδες, θέλαν ως Εστονοί να έχουν το καθεστώς των. Εδώ έγινε ακριβώς η διαφωνία και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι εφόσον το καθεστώς το παλιό εσείς το ανατρέψατε, τώρα δεν μπορούμε εμείς ως Εκκλησία Πρωτός, μητέρα Εκκλησία προς την οποία έρχεται και στην οποία είχαμε δώσει τότε το αυτόνομο, να μην το ξαναδώσουμε τώρα. Βέβαια, επειδή προέρχεται και από την Εστονία ο Αλέξιος, ίσως πιεζόμενος και πάλι από κυβερνητικά σαρχάς, διότι Ρώσοι είναι εκεί το πλήρωμα το οποίο μέτικοι πήγαν εκεί, και υπήρχε αυτή η διάσταση, την οποία όμως ο κόσμος ο πολύς δεν τη γνωρίζει και κινούμενος ίσως και καταφέρθηκε κατά του Πατριαρχείου, αλλά το Πατριαρχείο δεν κάνει πολιτική. Το Πατριαρχείο είναι υποχρεωμένο τη στιγμή κατά την οποία ένας στοιχείον, ένας λαός, ποιος έχει την έγκριση της κυβερνήσεώς του, θέλει το δικό του, την δική του πίστη, ξέρω εγώ, και την δική του δικαιοδοσία να βρίσκεται κάτω από μητέρα Εκκλησία, να το αποδέχεται. Αυτό το πράγμα έκανε το Πατριαρχείο. Λοιπόν, δεν έκαμε κάτι το μη ορθόν. Αλλά πάλι όμως, ναι, ενήργησε δίκαια, διότι είπε, όσοι θέλουν, ναι, να υπάγονται στο Πατριαρχείο Μόσχας, μπορούν να το κάνουν. Ναι, ακριβώς είπε ότι πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις, ναι, για να βρούμε κάποιον τρόπο, ναι, αλλά δεν μπορούμε να αδικήσουμε και να θεωρεί ότι, ναι, επεμβαίνουμε εμείς, ναι, στο θέμα αυτό. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό το οποίο το Πατριαρχείο προτείνει, και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο έζησα ως φοιτητής. Δηλαδή στα τελευταία χρόνια της φοιτησεώς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είρε το σχίσμα με τη Βουλγαρική Εκκλησία. Ξέρετε πότε? Στο 1945, όταν στην Βόρειο Ελλάδα ήταν νοπά τα κακουργήματα που διέπραξαν οι Βούλγαροι. Και όμως ήρθε, και τότε μερικοί κατέκριναν το Πατριαρχείο, και όμως είπε, είμαι μητέρα Εκκλησία. Είναι άνω από πολιτικά. Ναι, ακριβώς, και θυμούμε τον τότε Χαλκιδόνος Μάξιμο, ο οποίος υπήρξε και γέροντάς μου ως Χαλκιδόνος, προείδρευε επειδή το άρρωστος ο Πατριάρχης Βενιαμίν, που τότε ακριβώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήρε το σχίσμα. Όταν ήρθανε και έπεσαν στα πόδια, και αυτοί το έκαναν, διότι ξέρουν θα πάνε στο κομμουνιστικό καθεστώς και δεν θα έχουν εκκλησία. Και ήταν βέβαια, μπορεί να μην ήταν, αλλά ήρθανε και έκλεγαν. Γονατιστοί άρατε το σχίσμα για να υπάρξουν ως εκκλησία, διότι προέβλεπαν τον κίνδυνο της κομμουνιστικής ότι θα επικρατήσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Καλός ή κακός, πάνω στο Πατριαρχείο εκεί έδειξε το γένος, όταν ήξερε ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Όμως, γι' αυτό θέλω να σας πω, το Πατριαρχείο, τη στιγμή κατά την οποία έρχεται κάποια θυγάτηρη εκκλησία ή κάποια άλλη εκκλησία και ζητεί, οφείλει πέραν όλων των άλλων ως κέντρο της Ορθοδοξίας να δώσει τη σωστή λύση. Και δεν μπορεί και να αποβάλει την ιδιότητα της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης ως εκκλησία η οποία απονέμει, βεβαίως, την αυτονομία και την αυτοκεφαλία. Ακριβώς. Την είχε, κοιτάξτε, αυτό είναι βέβαια και ένα θέμα το οποίο συζητείται και συζητήσιμο, βέβαια. Θέλω να πω ότι το θέμα του αυτοκεφάλου και του αυτονόμου, της παροχής, δηλαδή αυτοκεφαλίας και αυτονομίας, είναι θέμα το οποίο υπάρχει μέσα τώρα στον κατάλογο των θεμάτων προς συζήτηση. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και εδώ είναι το δύσκολο αυτό, τα δίπτυχα. Αλλά στο έμεσο χρονικό διάστημα, όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, πάντοτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο προβαίνει
εις την απονομή είτε αυτοκεφαλίας είτε αυτονομίας, το οποίο όμως είναι πάντοτε αντρεφερέντου προς την σύνοδο που θα συνέλθει για να το επικυρώσει. Το Πατριαρχείο επιτελεί το έργο αυτό εν αναφορά προς την Οικουμενική, προς την Σύνοδο. Αλλά έχει το δικαίωμα να το κάνει εν τω μεταξύ. Μάλιστα. Και το αναγγέλει στις άλλες εκκλησίες. Το έκαμα ως πρωτόφρονος εκκλησία. Συνεννοείται, δηλαδή το λέγει στις άλλες εκκλησίες, το εξαγγέλει στις άλλες εκκλησίες, μνημονεύεται αυτούς. Αλλά βέβαια πάντοτε κατά τους κανόνες θα είναι προς την απόφαση η οποία θα το εγκρίνει η μέλουσα Σύνοδο. Και πριν τελειώσουμε, κύριε καθηγητά, σας κουράσαμε. Κάτι σε σχέση με το Άγιο Μύρο, εκτός από εμάς, τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, παίρνουν και άλλες εκκλησίες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το Άγιο Μύρο ή το παρασκευάζουν μόνες τους? Κοιτάξτε, κατά την απονομή είτε του αυτοκεφάλου είτε της... παρέχετε και το δικαίωμα αυτό? Όχι, αντιθέτως, λέγει εκεί μέσα, θα δείτε... στην ανακήρυξη, να πούμε, στον τόμο, όπως στον λέμε, τόμο. Της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου, ότι λέγεται ότι αυτό θα το παίρνουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά το κάνουν όλες. Αλλά όλες δεν το κάνουν, όχι. Υπάρχουν πατριαρχία που το κάνουν μόνο τους, δηλαδή η Βουλγαρία, η Ρουμανία κλπ. Αποστέλνω όμως κάτι τώρα, νομίζω οι Βούλγαροι πάντοτε μας απέστειλαν το Ροδέλαιο. Ναι. Ναι. Υπάρχουν αυτόνομοι εκκλησίες, οι οποίοι παίρνουν από το Πατριαρχείο, δεν το κάνουν μόνο του. Εκτός από το, αλλά νομίζω ότι Τσεκοσλαβακία, Πολωνία και οι αυτόνομες. Νομίζω οι αυτόνομες εκκλησίες. Ενώ οι μεγάλες εισαι... και αυτοκέφαλες δικές μας, να πούμε. Και τα Πατριαρχεία. Ναι, Σερβική παρά. Ναι, 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 γι' αυτό τα Πατριαρχεία της Ανατολής παίρνουν Αλληνο... από τα Ελληνόρθοδοξα Πατριαρχεία. Ναι. Τα Ελληνόφωνα, να πούμε, Πατριαρχεία παίρνουν από εμάς. Και της Αντιοχίας. Και της Αντιοχίας, ναι. Όλοι, γι' αυτό και τώρα συνήθως στο παρελθόν δεν συνηθίζεται, αλλά από τις εποχές του Αθηναγόρου ξεκίνησε και συνεχίζεται, Πατριάρχου Δημητρίου, Πατριάρχου Βαρθολομαίου, συνεχίζεται να δίδεται, να έρχονται και να συλλειτουργούν εκπρόσωποι των Πατριαρχείων αυτών και των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ναι. Κύριε καθηγητά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήταν μια αποταμίευση πολυτήμων πληροφοριών. Ναι, και εγώ χάρηκα, τα ζω σήμερα. Χαίρομαι που ζω αυτή τη στιγμή, ναι, στη Ρόδο, όπως την έζησα το χρόνο εκείνο από 40 ετών. Έπρεπε όλα αυτά να σας τα... ναι. Να μας τα πείτε, να τα έχουμε, ναι, διότι ναι, είναι πολύτιμες πληροφορίες. Ναι, και η Ρόδος τιμήθηκε κατόπι και έμεινε στην ιστορία, ναι, διότι συνεχίστηκε, ναι, με την δεύτερη, ναι, πανορθόδοξη και την τρίτη πανορθόδοξη που έγιναν στο... Και με την ευκαιρία αυτή, κύριε καθηγητά, να μου επιτραπεί ταπεινά, με την πεποίθηση ότι εκφράζω και τη γνώμη όλων των Δωδεκανησίων και των Ροδίων, ότι εμείς που μέχρι τώρα είμεθα υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραμείνουμε σε αυτήν παρά τα ορισμένα που λέγονται τα σενάρια, όπως τα λένε, ότι μπορεί τα Δωδεκάμισα να υπακτούν στην Εκκλησία της Ελλάδας. Βεβαίως τη σεβόμεθα, την αγαπούμε και εκείνη, είναι η αδελφή μας η Έλληνες Ορθόδοξη, αλλά εμείς ανήκουμε και θα ανήκουμε πρώτα Θεός πάντα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι ιδίως εμείς οι Δωδεκανήσοι, σε δύσκολες ημέρες τότε με την Ιταλοκρατία, προστατευθήκαμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν εκείνο που με τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει ο Θεός μας προστάτευσε από την βουλημία του Βατικανού, που ήθελε στην αρχή να γίνει αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Δωδεκανήσου, ούτως ώστε στη συνέχεια να μας κάνει ουνίτες υποχειρίως. Με τη σοφία του Πατριαρχείου του Οικουμενικού και με εκείνες τις καθυστερήσεις, αλλά να μου επιτραπεί, και με τη σοφία του τότε Μητροπολίτου Ρόδου Αποστόλου Τρίφωνος, ο οποίος συνέχεια με τις αναβολές του και με τις διάφορες κινήσεις του έδωσε στο Πατριαρχείο τη δυνατότητα να απορρίψει στο τέλος αυτή την υπόθεση, λέγοντας ότι πρέπει ο δωδεκανησιακός λαός να κάνει δημοψήφισμα και μόνος του να αποφασίζει, κάτι που δεν γινόταν. Και εν τω μεταξύ ήρθε ο πόλεμος, τελείωσε η Ιταλική κατοχή και γλιτώσαμε. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχάσουμε, το τι οφείλουμε στη μητέρα
μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, και αυτή τη στιγμή, επειδή είστε και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, είστε ένα επίσημο στέλεχος του Πατριαρχείου μας, ήθελα αυτό να σας το πω, ότι έτσι φρονούμε και έτσι πιστεύουμε εμείς οι Δωδεκανήσιοι. Χαίρομαι που το ακούω, βέβαια, από εσάς οπωσδήποτε και από όλους, αλλά όταν το ακούω είμαι υπερβολικά ευτυχής από όλους τους Ροδίους που ακούω αυτό το πράγμα, διότι το Πατριαρχείο γνωρίζει την ευγνωμοσύνη σας και σας αγαπά όλους τους Δωδεκανησίους. Αυτό βέβαια δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ, αλλά το βλέπετε 10 χρόνια τώρα με την Πατριαρχία του Νη Πατριάρχου. Πόσο συχνά μας επισκέπτεται, αλλά θυμούμε και από τους παλαιούς ότι ήξευραν, γνώριζαν ότι θα υπάρξει αίδιος, ας την πω έτσι, η ευγνωμοσύνη των Δωδεκανησίων, διότι πράγματι, όπως τα αναφέρατε, αυτό ήταν το Πατριαρχείο, παρόλες τις πιέσεις, ο Πατριάρχης Φώτιος ήταν ο μεγάλος Πατριάρχης, ο οποίος είπε στον Ιταλό τον πρέσβη ότι όσο να τα έχετε προετοιμάσει και να τα εγκρίναμε εμείς, εάν δεν γίνει δημοψήφισμα και δεν πάρουμε την έγκριση του Δωδεκανησιακού λαού, αυτοκέφαλο δεν δίδεται. Εκείνη τη στιγμή ο πρέσβης, λέγει, έχασε το χρώμα του. Δεν περίμενε τέτοια απάντηση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος υπήρξε πράγματι ήταν ο Φώτιος. Και προσωπικό της. Ο Φώτιος ήταν προσωπικό της. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την ιδιαίτερη συγκίνηση που με δώσατε τώρα, που με βάλατε να σας διηγηθώ όλα αυτά. Και επειδή ήταν τόσο ωραία, να επανέλθω. Να μην είναι η πρώτη και η τελευταία εκπομπή αυτή. Όχι, δεν είναι. Σε άλλες ευκαιρίες να μας πείτε και άλλα ωραία πράγματα. Να σας πω. Χαίρομαι εδώ, βέβαια, που είμαι πάντοτε με τις ευλογίες του Μητροπολίτη, του αγαπητού Αποστόλου, διότι συνηθίζω πάντοτε, όταν πάω κάπου να ησυχάσω, πρώτα να επισκέπτομαι τον Μητροπολίτη, και πήγα προχθές και τον επισκέπτη, και έχω πάντοτε τις ευλογίες του να βρίσκομαι μεταξύ των άλλων μαθητών μου και μεταξύ των αγαπητών Ροδίων, τους οποίους από 40 ετίες τώρα συμπαθώ ιδιαίτερα. Πάντοτε είστε πρόσδεκτος θυρών, ιδιαίτερα αισθήματα σεβασμού, τιμής και αγάπης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι το λόγο, σεβασμιότατε, για την πρώτη πανορθόδοξο συνδιάσκεψη που έγινε στη Ρόδα το 1961, το μήνα Σεπτέμβριο, και τώρα έχουν περάσει 40 ολόκληρα χρόνια από τότε. Και συζητώντας με τον κύριο καθηγητή μας, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, λέγαμε πόσο τιμητικό ήταν αυτό, βέβαια, για τη Ρόδο να λάβει χώραν εδώ αυτό το γεγονός, αλλά και πόσο σπουδαίο γενικότερα για το Πατριαρχείο μας, που, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, από εκεί και πέρα, από την πρώτη Πανορθόδοξο Σύνοδο του Ρόδου και μετά, επακολούθησαν σπουδαία και μεγάλα και πολλά εκκλησιαστικά γεγονότα με πρωτοπορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εσείς, βέβαια, πάντα ήσασταν κοντά στα πράγματα και ιδιαίτερα κοντά στο Μεγάλο Πατριάρχη Αθηναγόρα, και ασφαλώς έχετε πολλά πράγματα στη μνήμη σας, και τώρα ο Θεός επεφύλαξε να είστε και Μητροπολίτης Ρόδου. Ο Μακαρίτης ο Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, σας μιλούσε για αυτά τα πράγματα τότε που ήσασταν κοντά του. Σαν προφήτης μου τα λένε όλα αυτά τα πράγματα. Ό,τι περνάμε σέρα μου τα είπε. Γι' αυτό είμαι και εγώ λίγο προφήτης σε αυτά τα θέματα. Είμαι μοιημένος σε αυτά τα οποία έγιναν.
Βεβαίως δεν ήμουν μέτοχος σε αυτά που είναι ο κύριος καθηγητής, αλλά ήξερα ορισμένα πράγματα, τα μάθαινα από τον ίδιο τον Αθηναγόραχο. Και τις σκέψεις του, τους οραματισμούς, αυτά όλα μου τα έλεγε. Και τα είδα να σαρκώνονται ύστερα στο πρόσωπο των καθηγητών μας και άλλων παραγόντων εκκλησιαστικών. Γι' αυτό και πάντα είναι η μνήμη μου ζωντανή στη μορφή, τη μεγάλη μορφή του Αθηναγόρου. Τι σας έλεγε για τη Μεγάλη Σύνοδο που πάντα είναι υπόψη του Πατριαρχείου να συνέλθει? Μια Μεγάλη Σύνοδο. Δεν μπορεί να ονομαστεί οικονομική, τι λένε, επειδή βέβαια. Μεγάλη Σύνοδο, ναι. Η οικουμενική πρέπει να μετέχουν όλες οι εκκλησίες μέσα. Γι' αυτό ονομάζεται Μεγάλη Σύνοδο. Μεγάλη Ορθόδοξο Σύνοδο, αυτή είναι. Λοιπόν, ήταν μέσα στο όραμα του Πατριάρχου, το οποίο δεν πρόλαβα να πραγματοποιήσω καημένος, αλλά έγιναν πολλά πράγματα, προετοιμασίες και πρόδρομοι αυτής της Μεγάλης Συνόδου. Όλα αυτά τα οποία έγιναν, εστερέωσαν το κύρος και του Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας παντού. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στη μορφή τη Μεγάλη του Αθηναγόρου. Μας έλεγε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως ότι μετά από τα Σεπτεμβριανά γεγονότα του 1955 που εκλονίστηκε η Ομογένεια και μετά από την καταδίκη του Μεντερές το 60, το 60, ο Πατριάρχης για να μην αφήσει τρόπον δεινά να υποστούμε κάποια ιτοπάθεια, κάποια θλίψη με την Πανορθόδοξο της Ρόδου και με άλλα τέτοια σπουδαία πράγματα, ενεψύχωσε το χριστιανικό, τον Ορθόδοξο κόσμο πλήμα, και έστρεψε την προσοχή μας στον δρόμο της προόδου, ότι έχουμε πολλά να κάνουμε, δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά τα θλιβερά τα οποία συνέβησαν, αλλά σε αυτά τα ωραία και σπουδαία που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πράγματι, είναι και αυτός ο λόγος, αλλά ήταν οραματισμό του πριν γίνουν τα γεγονότα και δεν διακόπησε ένα από τα γεγονότα. Βιώτατε. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν εκεί στη σχολή μαθητής, μας έλεγε πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τη νέα κοσμογονία που μας έρχεται. Τι νομίζετε, τι εννοούσε ακριβώς? Ένα αυτά τα οποία περνάμε σήμερα είναι η νέα πρωτογονία. Ναι. Κοσμογονία. Κοσμογονία της ανθρωπότητας, ναι. Και ακόμα είπε και πράγματα που δεν ξεφυρώθησα. Είναι πολλά πράγματα για ενότητα της ανθρωπότητας, για πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν έφτασαμε εκεί στο τέλειο, αλλά πάντως είναι το μέσο του οραματισμού στο μεγάλο Αθηναγόρο αυτά τα πράγματα. Τι θα πραγματοποιηθούν? Αυτή είναι η κοσμογονία του Αθηναγόρα που μας έλεγε. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία τι προέβλεπε? Η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον Αθηναγόρα ήταν η μόνη εκκλησία που έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία σε όλα τα θέματα. Δεν είχε εμπιστοσύνη στον Πάπα και στους άλλους παράγοντας, τους εκκλησιαστικούς. Πάντα, γι' αυτό αδίκως συκοφαντείται ο Αθηναγόρας. Ως αγαπών τους ξένους, δεν τους αγαπούσαν, αλλά το μέτρο της αγάπης, της ανθρωπίνης. Πάντα μπροστά είχε την Ορθοδοξία. Ήταν φανατικός Ορθόδοξος ο Πατριάρχης. Δεν το κατάλαβα πολύ. Όπως και πολλά θέματα, το συκοφάντησαν τον μεγάλο Αθηναγόρα και το ψέματα. Είχαμε μια εφημερίδα, κάποιος Ζερβόπουλος, δεξιά, ο Χρόνος, την οποία διαβάζαμε όλοι, ο οποίος διηγόταν για τα μεγάλα τραπέζια του Αθηναγόρου. Εγώ ήμουν ο τραπεζός του. Ποιον νηστευτής πατριάρχης από τον Αθηναγόρα δεν πέρασε από το Πατριαρχείο. Έκαμε τραπέζι για τον κόσμο που ερχόταν εκεί, αλλά ο ίδιος ήταν ασκητής. Λίγο τζερί, λίγο φέτα στο το πιάτο του, με λίγο λαδάκι και το φαϊτό του. Είναι ψέματα όσα γραφάνε για τον Αθηναγόρα. Ούτε μοντέρος ήταν. Πατριάρχης με σχισμένα ράσα, είδα και με αυτά. Καθόταν και τάιζε τα περιστέρια, το θυμάστε και γιατί. Μου δίνει και μένα ψίχουλα πάτα ίσως τα περιστέρια. Η απλοϊκότητα του μεγάλου Αθηναγόρου δεν υπάρχει πια, δεν θα ξανάρθει. Γι' αυτό σα ακούμε από έξω ο κύκλος είναι ανυπόστατα και πρέπει να τα ελέγχουμε ακριβώς όπως είναι. Και μάλιστα από ανθρώπους που τον γνώρισαν το έργο του, εκεί να καταφεύγουμε να τα
να τα διαρμηνεύουμε και να τα εξηγούμε, όσοι το στείλουν οι άλλοι, οι έξω παράγοντες, εξαρτάται πως διάγεται στο μεγάλο μας την αγορά. Ή το μεγάλο, γι' αυτό το και πρόσκομα. Και σημείων αντιλεγόμενων σε πολλούς, δεν είναι κύριε Ιδρύσσα. Ή το μεγάλο σας την αγορά. Εσείς σεβασμιότατε, που ζήσατε και πολύ κοντά στον Αθηναγόρα, τον Αείμνηστο, πώς βλέπετε τώρα το μέλλον της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας? Εάν γίνει όπως το οραματίζει ο Αθηναγόρας, το βλέπω λαμπρό το μέλλον της Ορθοδοξίας. Την τελευταία λέξη είναι στο χριστιανισμό, δεν έχει Ορθοδοξία. Δεν είμαι θα φανατική, αλλά βλέπουμε την πραγματικότητα. Και όλα τα άλλα δόγματα, περιμένουμε πριν τη Καθολική, η οποία είναι λίγο εγωιστική, όλα τα δόγματα προσβλέπουμε εμπιστοσύνη στην Ανατολική Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το ζούμε, να το βιώνουμε και να το προβάλλουμε, να το απαιτούμε από την εποχή και από την ιστορία. Νομίζω, σεβασμιότατε, όπως θα τοποθετείτε, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Το μέλλον του χριστιανισμού είναι στην Ορθοδοξία. Και τώρα στην Ενωμένη Ευρώπη εμείς θα διαλάψουμε. Εμείς θα... Γι' αυτό πάμε να προβάλλουμε την Ορθοδοξία μέσα εκεί. Εκεί θα είναι πιστευτή η Ορθοδοξία, θα είναι γνωστή. Ναι. Αυτή η κοσμογονία που λέει είναι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Η ενότητα της Ευρώπης. Μας είπε όταν φύγει ο κομμουνισμός, τι θα είναι στη Μεγάλη Ρωσία. Θα πούν τα διάφορα δόγματα να προσιλητίζουν. Μας μίλησε για αυτά που γίνονται σήμερα με τους Σουνίτες και με τα αυτά. Όλα μας τα είπε. Σαν προφήτης ομιλούσε. Και το γεγονός, σεβασμιότατε, ότι προέβλεψε και προνόησε να συστήσει τότε τις Μητροπόλεις της Ευρώπης. Ναι. Ώστε σήμερα να είμεθα οργανωμένοι στην Ευρώπη για να υποδεχθούμε και να αντιμετωπίσουμε το γεγονός της Ενωμένης Ευρώπης. Σαν Ορθόδοξοι, να μην μείνουν όλα στα χέρια των παπικών και των Προτεσταντών. Αυτό το Πρωτεστάν είχε μεγάλη επιτυχία σε αυτό το έργο. Σας είπα, προφήτευε, τα προέβλεπε. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν εκείνος ο οποίος διήρεσε την Μετρόπολη Θεατήρων, την διήρεσε και έκαμε κατόπιν την Μητρόπολη της Γαλλίας, έκαμε του Βελγίου, έκαμε της Αυστρίας, της Βιέννης κλπ. Δηλαδή βάδισε πάνω στα ίχνη, τον εθαύμαζε τον Μελέτιο, τον Πατριάρχη, ο οποίος ήταν και εκείνος διορατικός, μεγάλος Πατριάρχης και σοφή η σκέψη του όταν ήρθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 22, πήρε από την Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία επί ένα χρονικό διάστημα επιτροπικός, ο Ιωακήμ ο Τρίτος από το 1908 έδωσε στην Εκκλησία της Ελλάδος λόγω του εμπεριστάτου του Πατριαρχείου τότε, επειδή είχαν γίνει ορισμένες αλλαγές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πίεζαν το Πατριαρχείο και είπε εμείς δεν μπορούμε ούτε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ούτε και την Ευρώπη να την έχουμε υπό την δικαιοδοσία μας. Καλύτερο είναι, όπως τώρα, όπως παραδείγματι λέμε για τις νέες χώρες, για ένα χρονικό διάστημα. Μόλις ήλθε στο 22 και γνώριζε τα της Αμερικής πολύ καλά, διότι έμεινε ο Μελέτιος, πήρε απόφαση και ίδρυσε τη Μητρόπολη Θεατήρων στην Ευρώπη. Κατόπιν έδωσε και την Αρχιεπισκοπή, τη Μητρόπολη της Αμερικής της Αρχιεπισκοπή και προχώρησε έκτοτε. Όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ήρθε στο 48, βάδισε στα ίχνη του και είχε πάντοτε κατά νου η Ευρώπη, η Αμερική, η Αυστραλία και διευρύνθη. Ο δε σημερινός Πατριάρχης τη δεκαετία τώρα που ήρθε έκαμε το άλλο, ακόμη περισσότερο. Προχωρεί πάνω στα ίδια ίχνη Μελετίου, Αθηναγόρου και έχει διευρύνει περισσότερο. Την Αρχιεπισκοπή Αμερικής την χώρισε τώρα σε διάφορες Μητροπόλεις. Όπως έχουμε, έκανε την Παναμά, έκανε την Μητρόπολη του Μπένος Άιρες κλπ. Και διευρύνεται αυτό το πράγμα. Άγιε Πρωτοσύγγελο, νομίζετε ότι... Άγιε Πρωτοσύγγελο, σειρά μου, τι σιωπάζεσαι. Νομίζετε ότι με αυτούς τους διαλόγους που είχαμε και έχουμε μέχρι τώρα με την Ρωμαιοκαθολική, την Αγγλικανική και τις προϊσταντικές με ομολογίες κλπ. Ότι είναι μια ευκαιρία, ένας τρόπος να γίνεται γνωστή στις μάζες όλων αυτών των ετεροδόξων η Ορθόδοξη Εκκλησία. Βεβαίως.
πρέπει να υπάρχει διάλογος για να μπορέσει κανείς να δει τα θέματα του από κοντά. Εάν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των εκκλησιών, δεν μπορεί κανείς να επικοινωνήσει και να δει τι μας ορίζει. Όταν προετών ήταν το θέμα της Ουνίας και ήρθε εδώ στη Ρόδο και έγινε η σύσκεψη των προέδρων της των Ορθόδοξων Εκκλησιών, υπό την προεδρία του Οικουμενικού, τότε αν πρόεδρος ήταν ο Άγιος ο Ζιζούλας, ο Περγάμου. Τότε ήρθε και ο Άγιος ο Περιστερίου. Και είχε αντίθετο γνώμη. Να μην πάνε στο κάτω στη Συρία και να συγκεντρωθούν όλοι οι Ορθόδοξοι να πούνε ότι πράγματι πρέπει να σταματήσουμε με το διάλογο ή να συνεχίσουμε το διάλογο για την Ουνία. Τότε λέει ο Άγιος Περιστερίου, όχι δεν πάω λέει κάτω στον Παλαμπάλ. Γιατί δεν πάτε, του λέω. Πρέπει να πάτε και μέσα από το διάλογο να βρούμε το τι ζητάει η Εκκλησία με την Ουνία. Μόνο και μόνο ο διάλογος χρειάζεται. Και όπως το λέει και ο Πατριάρχης μας, πρέπει να υπάρχει αυτός ο διάλογος για να μπορέσουμε να βρούμε το τι μας χωρίζει. Νομίζω και εγώ, Άγιε Προδοσύνη, λέω ότι δεν έγινε μετά από τόσους διαλόγους και επαφές η ένωση. Α, η ένωση δύσκολο είναι. Ούτε ξέρουμε αν γίνει και πότε. Αλλά... Έσπασε ο πάγος όμως. Και νομίζω εδώ η Ρόδος ήταν η αρχή, έσπασε ο πάγος. Τότε το 88 με την αρχή που το συζητήσεω μεταξύ Ρωμαϊκής Εκκλησίας και Ορθοδοξίας εδώ στη Ρόδο, έγινε μεγάλη σύσφυξη των σχέσεων αυτών. Που άρχισε από την Πάτμο και τελείωσε στη Ρόδο. Και τότε τα πράγματα ετέθησαν. Και άρχισε πλέον ένας διάλογος μεταξύ των δύο εκκλησιών. Διότι από τότε αρχίζει χρηστικά ο διάλογος των εκκλησιών. Πολλοί ετερόδοξοι Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες κλπ. Ξεθάρεψαν μετά από αυτές τις επαφές και πλησίασαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρχισαν να διαβάζουν τους πατέρας, τους Ορθοδόξους. Αρχιερείς πολλοί Αγγλικανοί και Δυτικοί, γίναν και αρχιερείς μες στην Εκκλησία μας. Στην Αγγλία υπάρχει Ο Κάλιστος, ο οποίος ήταν Άγγλος. Ο Άγιος Διοκλίας. Ακριβώς. Επαθές ήρθε ο πατήρι Ιασαΐας, ο οποίος εδώ στη Ρόδο. Και μας τα έλεγε αυτά, ήταν Αγγλικανός και έγινε Ορθόδοξος. Λοιπόν, όλες αυτές οι επαφές έφεραν πιο κοντά ανθρώπους που πραγματικά γνώριζαν το Ευαγγέλιο σωστά. Πρώτα δεν γνώριζαν τι είναι η Ορθοδοξία. Τώρα τη γνωρίζουν και πολύ καλοπροαίρετοι προσέρχονται στην Ορθοδοξία. Με αυτό είναι να υπάρχει ο διάλογος. Η Δε Ρόδος είναι η αρχή της νεωτέρας εκκλησιακής ιστορίας. Με τα τρία παρορθόδοξα συνέδρια. Με το διάλογο των δύο εκκλησιών. Επίσης με τα διάφορα θέματα που εδώ συζήτησαν κατά καιρούς πίστεως και λατρείας του Πακομίσου των Εκκλησιών. Βέβαια, εδώ η Ρόδος, επίσης ο διάλογος για τις γυναίκες, για τις σχέσεις της γυναίκας με την Εκκλησία. Λοιπόν, η Ρόδος είναι ένα κέντρο ιστορικό κατά τα τελευταία χρόνια της Εκκλησίας μας. Κύριε καθηγητά, θέλατε να συμπληρώσετε κάτι? Είμαστε στον αείμνηστο Αθηναγόρα πάντοτε για τους διαλόγους. Ναι. Έλεγε, εάν περιοριστούμε στα γκέτο μας, σβήσαμε. Γκέτο δεν χρειάζεται. Χρειάζεται διάλογο. Όσο συνδιαλέγεσαι, τόσο κρατείς τα πράγματα σε συζήτηση, δεν έχεις αντιπάλους, πληροφορείσαι και κατά αυτόν τον τρόπο προχωρείς. Μπορεί να υπάρχει μια στασιμότητα. Αλλά υπάρχει διάλογος μεταξύ Αγγλικανών, Λουθυρανών κλπ. Συγκρατείς τον προσιλητισμό, διότι το θέτεις ως πρώτο όρο. Αν δεν το έχεις αυτό και κόψεις το διάλογο, τότε πας. Και η Ορθοδοξία χάνει και αυτοί χάνουν. Διότι εμείς ποτέ δεν ζημιώσαμε, εμείς δώσαμε τον πλούτο της παραδόσεώς μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Εμείς δεν χάσαμε, εμείς κερδίσαμε. Κερδίσαμε εκκλησίες οι οποίες γνώρισαν την Ορθοδοξία στο Συμβούλιο από το 1948 που ιδρύθηκε, δηλαδή είμαι τώρα στο 53 χρόνια. Από τότε κέρδισαν οι ξένοι, η άλλη εκκλησία από μας. Και το μεγάλο βήμα του Αθηναγόρου να έρθει σε επαφή με τον Πάπα άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και η Καθολική Εκκλησία γνώρισε περισσότερο την Ορθοδοξία. Πρώτη συναντήσεως του Αθηναγόρου με τον Πάπα, οι Καθολικοί μας έβλεπαν τελείως ξένους. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο έζησα εγώ στην πόλη, ζήσαμε στην πόλη, ότι όταν δεν είχε γίνει συνάντηση ακόμη πρώτου 1964,
όταν ο πατριάρχης Αθηναγόρου πήγαινε σε ένα από τα νοσοκομεία, είτε το αυστριακό είτε το γερμανικό, που είναι καθολικές καλοβριές, εκρύβοντο για να μην φιλήσουν το χέρι του. Και όταν ήρθε ο Πάπα και έφυγε, μετά από εκείνο, όταν έγινε η συνάντηση και μετά που ήρθε το, τα αναθέματα και ήρθε και ο Πάπας πλέον στην ΔΕΠΕ, ήρχοντο πλοία στην πόλη, τουρίστε, και γέμιζε ο Πατριαρχικός Ναός, διότι δεν μπορούσε ο Αθηναγόρας να δεχτεί επάνω στο γραφείο του, και πήγαινε λοιπόν στον ναό του Αγίου Γεωργίου και κατέβαινε και τους μιλούσε μέσα στο ναό. Γονατισμένες δε οι καλογριές φιλούσαν τα χέρια. Δηλαδή θέλω να πω τι έγινε με ένα άνοιγμα που το έκανε εκείνος που είπε «Θεά πάω να συναντήσω τον Πάπα στο Ιεροσόλυμα». Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλείο που λέει ο Σεβασμιότατος, είναι μεγάλος Πατριάρχης. Πατριάρχης ο οποίος είχε οραματισμούς, πολλοί επιπληρώθησαν, διορατικός, και εμείς, εγώ 24 χρόνια έζησα τον, δηλαδή από την Πατριαρχία του, από το 50 ως το 72 που πέθανε, 22 χρόνια καθηγητής. Ζήσαμε ως καθηγητές στην αρχή, τον ακούαμε και λέγαμε πού τα βλέπει, πού το αρωματίζεται αυτά τα πράγματα. Και τώρα που πέρασαν τα χρόνια και βλέπουμε ότι εξεπληρώθηκαν, είχε διορατικότητα. Τα έβλεπε μακριά τα πράγματα, τι θα γίνουν και πώς θα γίνουν και ποια θα είναι η κατάσταση της Εκκλησίας. Πριν να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, μήπως τώρα που χάρη τη Θεού σε αυτή την επέτειο των 40 ετών της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως στη Ρόδο, βρίσκεστε εδώ, σε αυτό το ευλογημένο νησί, και φιλοξενείστε στο ξενοδοχείο των ευλογημένων εξαδέλφων Γεωργίου Χατζηκωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη. Μήπως σκέπτεστε να γράψετε κάτι σχετικά με το θέμα αυτό? Ήδη εδώ βρισκόμενος συνέλαβα την ιδέα να γράψω κάτι, διότι είμαι, όπως σας ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή, δύο είμεθα οι ζώντες από την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία του 1961. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Εφέσου, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος τότε ήταν Μητροπολίτης Μύρων και ήταν ο Γενικός Γραμματεύς της Διασκέψεως, της πρώτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Ρόδου. Εγώ δε, καθώς συνάδελφός του καθηγητέ είμαι και οι δύο, εκλήθην να είμαι βοηθός γραμματεύς. Και έτσι λοιπόν έζησαμε την όλη διαδικασία και όλες τις συνεδρίες, τα προηγηθέντα των συνεδριών, κατόπι τα όσα επικολούθησαν, αλλά και τα ιδιαίτερα του συνεδρίου, τα ιδιαίτερα διότι αυτά είναι τα σπουδαιότερα, τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στα πρακτικά, διότι οι σύνεδροι και η εκκλησία που ήρθαν από το τότε συντηρούν παραπέτασμα με επικεφαλής τη Ρωσική Εκκλησία και όλες οι άλλες, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Πολωνία από πάνω, αυτοκέφαλος Εκκλησία, Τσεκοσλοβακία, Εστονία, ήσαν όλοι υπό την κυριαρχία της Μόσχας. Και έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί να μπορέσουν να έρθουν στα νερά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα δικά μας, και να αποφασίσουμε από κοινού ότι πρέπει να τον δεύτερο, δηλαδή εφ' εξής, μετά την πρώτη Πανορθόδοξο, ενωμένη η Ορθοδοξία να μην παίρνει πλέον αποφάσεις, αλλά εν συνόδο ή μάλλον εν διασκέψη να αποφασίζει. Και αυτό ακριβώς ήταν η μεγάλη επιτυχία, διότι την πρώτη την ακολούθησε η δεύτερη στο 1963, πάλι εδώ στη Ρόδο, στην Ελαφίνα. Και την τρίτη πάλι εδώ στη Ρόδο από 1η Νοεμβρίου ως 15 Νοεμβρίου του 1964. Και εκεί ακριβώς έγινε η πρόταση από μέρους του Πατριαρχείου να ζητήσουμε την Καθολική Εκκλησία να έρθει σε διάλογο μαζί μας, αλλά επί ίσης όρης. Όχι ότι εμείς είμαστε υποδέστερη εκκλησία και αυτοί ανώτεροι. Και αυτό επικράτησε. Αλλά λέγω, θέλω να πω, τα προηγηθέντα στην πρώτη Πανορθόδοξον άνοιξαν διάφορα το δρόμο, η Ηνωμένη Ορθοδοξία να βαδίζει, και φέραμε σιγά σιγά στα νερά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αν επιτρέπεται ο όρος, δηλαδή εκεί που έπρεπε να έλθει, να συμφωνήσει η Ρωσική Εκκλησία, όλες οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, και από κοινού βαδίσαμε κατόπι στις άλλες διασκέψεις που ακολούθησαν για την Ορθόδοξη. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρου το ένα μετά το άλλο.
Το ένα, και αυτό είναι το καλό, διότι όταν μεσολαβήσει μεταξύ μιας πανορθοδόξου, μία άλλη με τα 10 χρόνια, λυσμονούνται τα προ των 10 ετών και επανερχόμεθα στα ίδια, δεν είναι οι ίδιοι αντιπρόσωποι, δεν γνωρίζουν τι συζητήθηκαν και έτσι χάνεται καιρός. Αυτό το πάθαμε δυστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια. Σεβασμιότατε, ήθελα να σας πω ότι η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Πατριάρχης μας, όπως ξέρετε, κατόπιν και με δική σας σύμφωνο γνώμη, ανέθεσε στον αγαπητό Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου την εποπτεία της της εκτελέσεως για να φτάσει το Πατριαρχικό Κέντρο να τελειώσει εκεί που το... Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό τώρα που ανέλαβε ο Γιώργος, θα προχωρήσει, θα τελειώσει? Το είπαμε και το είπα και στον Πατριάρχη. Τώρα θα τελειώσει το κέντρο. Είμαστε σίγουροι. Να δώσετε... Το καθορισμένο. Το εύχομαι να έχει καλή δύναμη και όπως το περιμένουμε έτσι να είναι ο κύριος Γιώργος. Βεβαίως έχει ορισμένα κάθε μέσα, αλλά θα τα περβεί, ξέρω, είναι έξυπνος. Και εγώ μόλις το επιπληροφορήθη, την ίδια γνώμη έχω και εγώ και την εξέφρασα όταν πήγα στο Πατριαρχείο το περασμένο Σεπτέμβριο, ότι τώρα είμαι υπερβέβαιος, όπως είναι και ο Σεβασμιότατος, ότι το έργο σύντομα θα τελειώσει. Από την ώρα που συνεδριάζατε. Κυρία Σελόπανα, τώρα θα τελειώσει λίγο. Μετά από αυτά που είπατε, είναι μεγάλη το φορτίο στις πλάτες μας είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό και πρέπει να παρακαλάτε να έχουμε τη θεία φώτιση προκειμένου όλα να εξελιχθούν ομαλά και να χαρούμε, όπως είπε και ο Παναγιώτατος, να είναι στα εγγένεια που θα κάνουμε, να παρευρεθούμε όλοι μαζί. Μεγάλη γρήγορα να ζούμε και εμείς να τα δούμε. Σεβασμιότατε, να του δώσετε του Γιώργου την ολόθυμη ευχή σας. Όχι μόνο ευχή, ευχέστε το δώσω και παρακάλεσα και τον Πατριάρχη εκείνος να δώσει που είναι μεγαλύτερος από εμάς. Και κάτι άλλο του καμία εκκλησία, μην το τέλος πει. Πράγματα που δεν λέγονται.